Ακούτε τα podcast του 902.gr Φίλε και φίλοι, γεια σας. Σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό podcast και έχουμε και καλεσμένο στο στούντιο. Αφορμή για το σημερινό μας επεισόδιο είναι οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ στις 27 Οκτωβρίου, όπου θα αποκαλυφθούν δύο νέα μνημεία για την πάλη του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα στην περιοχή της Φλόρινας και της Καστοριάς. Τα αποκαλυπτήρια των μνημείων συμπίπτουν άλλωστε και με την επέτειο της ίδρυσης του Γενικού Αρχηγείου Ανταρτών στις 28 Οκτωβρίου του 1946. Και όπως είπαμε στην αρχή, έχουμε καλεσμένο. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Ολεκάτης, ο σύντροφός μας, μέλος του Τμήματος ιστορία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Πριν περάσουμε στη συζήτηση, Θανάση, πρέπει να θυμίσω, θέλω να θυμίσω το εξή. Νιώθω λίγο περίεργα, γιατί πριν από περίπου 30, 29, 30 χρόνια, πίσω από μικρόφωνο που έκανε εκπομπή σου, εσύ, αλλά ήσουν πολύ πιο ψηλά. Ήσουν στην ταράτσα. Είχαμε τι πλημμύρε. Στο... 902 αριστερά στην ταράτσα το λέγαμε. 902 τότε. αριστερά στην ταράτσα. Μπορεί να το θυμηθούν αρκετοί που μα ακούν. Βέβαια, νέοι άνθρωποι δεν θα το ξέρουν. Ε, νιώθω λοιπόν λίγο περίεργα γιατί τότε ήσουν εσύ πίσω από το μικρόφωνο. Κάναμε τότε, θυμάμαι το κόμμα, πολύ μεγάλη προσπάθεια για να σταθούμε στα πόδια μα μετά την καταστροφή. Και ε, στο πλαίσιο αυτή τη προσπάθεια ήταν και αυτή η εκπομπή που έκανε τότε εσύ. Είδε πώ τώρα ο χρόνο τότε. Το πρώτο μα μέλημα ήταν να σώσουμε το αρχείο του κόμματο από την πλημμύρα. Ακριβώ. Και σε αυτό το αρχείο του κόμματο που έχει διασωθεί πια. Ε, βασίζεται και ένα τεράστιο μέρο τη δουλειά που κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, τα υλικά από αυτό το αρχείο του κόμματο έχουν γίνει οδηγό μα στο να πάρουμε βήμα-βήμα όλη την ιστορία του Δημοκρατικού Στρατού στα βουνά, στι πλαγιέ, παντού όπου έδρασαν οι μαχητέ του Χάρτε που βρήκαμε παλιού τότε, εκείνη εποχή, διαταγέ, τα πάντα όλα που χρησιμοποιούμε εδώ και 30 χρόνια σε αυτή την έρευνα πάνω στα βουνά, βασίζονται σε αυτό το διασωσμένο αρχείο του ΚΚΕ. Είναι συγκλονιστικό αυτό που μα λε. Και τουλάχιστον όποιο είχε συμμετάσχει τότε, όλο ο μηχανισμό του κόμματο. Αλλά όποιο είχε συμμετάσχει τότε, είναι, θεωρώ ότι με πολύ μεγάλη συγκίνηση ακούει αυτό που λε. Γιατί ακούμαστε στο σήμερα πια. Είμαστε τέτοιε μέρε. Ακριβώ. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στη, στη συζήτησή μα. Θανάση, έχουμε μπροστά μα τα αποκαλυπτήρια δύο νέων μνημείων της Κεντρικής Επιτροπής, προς τη Κεντρική Επιτροπή προ τη τη πάλι και των νεκρών του αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδα. Το πρώτο είναι στο χωριό Κότα τη Φλόρινα και το δεύτερο στο χωριό Καλυθέα τη Πρέσπα. Θα ήθελα να τα πάρουμε ένα, ένα και να μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι, να πούμε καταρχά για το μνημείο στον Κότα. Είναι ένα εντελώ καινούριο μνημείο. Εκεί πριν από πολλά χρόνια, ε, περνώντα το χωριό, για να πάμε σε μια άλλη περιοχή δίπλα, ένα από το χωριό μα είπε: έλα να σα δείξω κάτι, και μα πήγε δίπλα στο επίσημο νεκροταφείο του χωριού, πίσω από ένα σειρματόπλεγμα, ήταν ένα χωράφι. Και μα λέει: Εδώ είναι. Θα μένει η αντάρτη. Βρεταθήκαμε. Ήταν ένα χέρσο χωράφι. Μάλιστα. Με γελάδια μέσα και τα λοιπά. Με... Λέμε, πώς είναι. Λέει: Εδώ είναι ο μαδικό τάφο, λέει, και για να μην μπλέξει, λέει, με του νεκρού από εδώ, ο παπά έβαλε ένα σηματόπλέγμα να χωρίζει το επίσημο νεκροταφείο με το ανεπίσημο. Μυστικό δηλαδή 70 χρόνων το κρατάγανε, δεν το έλεγε κανεί σε κανέναν. Όπω καταλαβαίνετε, έπεσε αμέσω κινητοποίηση μεγάλη, ε, μπήκε μια πρόχειρη μάντρα γύρω-γύρω, για να μην μπαίνουν τα γυαλιά μέσα, γιατί το νεκροταφείο βασικά αποκαλύφθηκε με αυτόν τον τρόπο. Μπαίνανε τα γυαλιά μέσα, πατάγανε και με τα χρόνια mm -hmm. βγαίνανε τα κόκαλα στον αέρα και έγινε σκάνδαλο. Mm -hmm. Τι γίνεται εδώ πέρα, Άρχισε το ψάξιμο στις, ε, στα αρχαία του κόμματο, μπορέσαμε, βρήκαμε, κρατάει χρόνια αυτή τη δουλειά, έγινε μια πρώτη εκδήλωση, μια πλάκα. Ε, και τελικά μέσα από τα αρχαία του κόμματο μπορούσαμε και εντοπίσαμε του νεκρού των μαχών τη περίοδου. Για, λέμε, γιατί κότα, γιατί είναι το σημείο όπου συγκλίνουν διάφορα μέτωπα των τελευταίων μαχών του 1949, 1949. Βρήκαμε λοιπόν αυτά τα 600 τόσα ονόματα συντρόφων μαχητών του Δούσου που έπεσαν στι γύρω κορφέ και τι οποίε έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι αυτό είναι ο ομαδικό του στάφο. Ε, Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι. Υπάρχουν προφανώ τα μπουνά πάνω, άθραπτη νεκρή ακόμα. Αλλά μιλάμε για ομαδικό τάφο. Είναι δηλαδή ο δεύτερο μεγάλο ομαδικό τάφο που βρίσκονται μετά τον αντίστοιχο τάφο στη Φλόρινα. Mm -hmm. Μιλάμε για 600. Ε, Όποιο θα έρθει απάνω και δει το μνημείο, πρόκειται για μια φοβερή κατασκευή. Εστρώθηκε ο χώρο, καθαρίστηκε κτλ. Και, και θα γίνει η αποκάλυψη την ε, Κυριακή, Κυριακή το πρωί. Σε 11 ώρα θα είναι ο γραμματέα του κόμματο ε, εκεί που θα κάνει την αποκάλυψη. Θα γίνει και η ομιλία. Αυτό είναι το ένα μνημείο. Πάμε τώρα ε, στην Καλυθέα. Και στην Καλυθέα έχουμε τη συνέχεια του μουσείου. Εκεί έχουμε ήδη φτιάξει ένα μουσείο που αφορά το ΕΑΜ Ελλάς, ΕΠΟΝ, ΔΟΥΣΟΥΕ, όλη την περίοδο δηλαδή. Και τώρα έξω από το χώρο του μουσείου ε, μπήκαν, έγινε μια μεγάλη κατασκευή επίση εξαιρετικά όμορφη με 1600 ονόματα. Ακούστε λίγο το νούμερο, 1600 ονόματα είναι οι νεκροί από 48 χωριά τη πρέσπα και τη ευρύτερη περιοχή, δηλαδή κάποιο που ζει στη μεριά τη Φλόρινα και είναι πούμε, στα Άλωνα, mm. αν θέλει να μάθει ποιοι είναι οι νεκροί του αγώνα, θα πρέπει να πάει στην Καλιθέα να δει εκεί στι πλάκε τα ονόματα που πουθενά άλλου δεν είναι γραμμένοι. Για πρώτη φορά δηλαδή τα χωριά όλα θα μπορούσαν να δουν κάπου ένα μνημείο με τα ονόματα ένα προ ένα, όπω είναι και στη Φλόρινα στο Μεγάλο Τάφο, ένα προ ένα οι νεκροί τη μάχη Φλόρινα, εδώ θα έχουμε τα ονόματα ένα προς ένα από κάθε χωριό, από 48 ολόκληρα χωριά, των νεκρών που πέσανε σε όλη τη διάρκεια του 40-49. Όπως και το μουσείο είναι αφιερωμένο και στι τρει περιόδους έτσι και αυτό το μνημείο στην, στην Καλυθέα, είναι συμπλήρωμα, λέμε, του μουσείου, έτσι. Εκεί θα φτάσουμε μετά, αφού πάμε πρώτα στον κότα και γίνει η αποκάλυψη mm. του μνημείου. Θα γίνει εδώ, πρέπει να πω ότι είναι σημαντική η συμβολή και τη Επιτροπή του Αρχείου. Και μια ειδική επιτροπή που υπάρχει στο κόμμα τη Επιτροπή Μνημείων, που έχει αναλάβει δηλαδή και φτιάχνει αυτά τα πράγματα. το με έχουν αρχιτέκτονε, ε, ε, μηχανικοί, διάφορε καλλιτέχνε, γλύπτε. Δηλαδή δεν είναι βάλαμε μια πλάκα και φύγαμε. Γίνεται μελέτη πάρα πολύ σοβαρή που αφορά το χώρο, το θέμα, ποιο είναι και είναι τόσο όμορφε. Δεν το λέμε να πνέψουμε τον εαυτό μα. Θα το δείτε στην πράξη, όσο είναι απάνω ή φωτογραφίε θα δώσουν μετά. Είναι μια εξαιρετικά επιβλητικά mm -hmm. που έχουν δώσει άλλο χρώμα στην περιοχή. Μπορούμε να πούμε βεβαιότητα από τα νούμερα που μα δίνουν οι ντόπιοι. Δηλαδή, να καταλάβετε στην Καλιθέα το έχει αναλάβει η ίδια κοινότητα. Κάνει συνέλευση κοινότητα και είπε: Ναι, θέλουμε να γίνει εδώ το μουσείο. Αυτή η κοινότητα κρατάει και στοιχεία. Τώρα εκεί ο πρόεδρο πώ είναι. Έχουν ξεπεράσει 4.000 οι επισκέπτε μόνο στην Καλιθέα. Ο κότα είναι ακόμα άγνωστο πιστεύουμε ότι θα γίνει ό,τι έγινε και στον Εστόριο, στη Θεοτόκο, όπου χτίσαμε μνημείο και μουσείο. Έχουμε μια αλλαγή του κλίματο. Δηλαδή, ο κόσμο πια που πάει απάνω. Και όχι ο κόσμο αναγκαστικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. μείνουμε λίγο σε αυτό. Ο κόσμο ευρύτερα που ενδιαφέρεται για τα ιστορικά γεγονότα. Για μια περίοδο για την οποία πραγματικά υπάρχει σιωπή από όλου εκτό από το Κουκουέ που προσπαθεί εδώ και 30 χρόνια να αναδείξει αυτή την περίοδο με μια σειρά ε, μνημεία. Μάλιστα, με αφορμή αυτό που λε, ε, μου δίνει τη δυνατότητα να ρωτήσω να, να σε ρωτήσω το εξή. Στην ευρύτερη περιοχή λοιπόν του Γράμμου ε, το κόμμα έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα πλούσια δραστηριότητα. Κυριολεκτικά έχει χαρτογραφηθεί όλη η περιοχή από μνημεία. Ε, Έκανε μια μικρή αναφορά, να πάμε λίγο περισσότερο να δούμε πώ προχωρά αυτή η διαδικασία και πώ έχει εξελιχθεί με τα χρόνια. Θέλω να σα πάω πάρα πολύ πίσω. Στο 1994, τότε για πρώτη φορά μια ομάδα συντρόφων από Θεσσαλονίκη επιχείρησε να κάνει σε χωματόδρομο, δεν πήγαν δρόμοι τότε κανονικοί κτλ. Ένα μεγάλο ταξίδι, τον ελιγμό του Βουσουέ από το γράμμο στο Βίτσε, αλλά αντίστροφα. Λέει, από την Πρέσπα και κατέκτησαν στο γράμμο. Αυτή η ομάδα μα έδωσε τι πρώτε εικόνε και περιγραφέ για το τι είδε. Στη συνέχεια. Έγινε μια μεγάλη εκδρομή με 150 επιζώντες μαχητές του Βουσουέ, με τρία πούλμαν και νεαροί κνίτες εμείς μέσα τα πούλμαν με τα μαγνητόφωνα να γράφουμε ιστορίες. Αυτή ήταν η δεύτερη αποκάλυψη ότι εδώ πέρα έχουμε κάτι πολύ α... τρομακτικά άγνωστο. Μετά ανέβηκε στην όφησα η γραμματέα τότε του κόμματο η Αλέκα Παπαρίγα στη Λικόραχη και βάλαμε την πρώτη πλάκα σε ένα σημείο που ήταν το αρχηγείο. Εκεί που αργότερα στήθηκε και το μεγάλο μνημείο, το πρώτο μνημείο για τον Δημοκρατικό Στρατό. Όλα αυτά τα χρόνια ταυτόχρονα με καταιγιστικό ρυθμό, δηλαδή τέσσερι και πέντε φορέ το χρόνο, διάφορε ομάδε συντρόφων άρχισαν να περπατάνε πάνω σε αυτά τα βουνά. Και όπω σα είπα και πιο πριν, με του χάρτε που είχαμε βγάλει από το αρχείο, με τα υλικά που διαβάζαμε, τι εκθέσει κτλ, κτλ. Πηγαίναμε σε ένα από ένα αυτά τα σημεία να τα γνωρίσουμε καταρχά. Δεν είχαμε στην αρχή ακόμα καθαρό τι ακριβώ θα γίνει. Καθώ όμω βλέπαμε ότι μα δεν υπάρχει βήμα, δεν υπάρχει, το, το λέμε έτσι κυριολεκτικά από την Κόνιτσα μέχρι τη Φλόρινα, όλη αυτή η τεράστια περιοχή στο Γράμμα και στο Βίτσι, δεν υπάρχει βήμα που να κάνει ένα ανυποψίαστο άνθρωπο που να μην πέσει πάνω σε κάτι που να του λέει εδώ ήταν ο Δημοκρατικό Στρατό. Μα αυτά είναι οχυρά, μα είναι αμπριά, μα είναι πολεμοφόδια που έχουν εξομίνει. Ένα τεράστιο πλούτο υλικού δηλαδή. Αποτέλεσμα αυτού του υλικού ήταν να βγει και εκείνο ο ταξιδιωτικό οδηγό για τον Γράμμο, ιστορικό, που αφορούσε τη μεγάλη μάχη του Γράμμου. Αργότερα βγήκε και ο οδηγό για τον Βίτσι, αλλά παράλληλα με αυτά τα δύο, που ήταν το ταξιδιωτικό, α το πούμε, ιστορικό αφηγηματικό μέρο, ήρθε η ιδέα ότι κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτού του χωρου mm -hmm. Έτσι φτιάχτηκε το πρώτο μνημείο στη Λικόραχη, στο κεφαλοχώρι δηλαδή, και ακολούθησα μετά και άλλε σηματοδοτήσει. Για παράδειγμα, ανεβήκαμε στον κόλιο που είχε τραυματιστεί ο Μπελογιάννη και βάλαμε πλάκα. Ξέρετε, τώρα δεν είναι απλό πράγμα να παίρνει μια πλάκα mm -hmm. και όλα τα οικοδομικά υλικά και να ανεβαίνει στο βουνό ώρε ατέλειω τη πορεία για να φτάσει να πάει να βάλει μια πλάκα, επειδή η κεντρική επιτροπή του Κουκουέ, τότε, όταν εκτελέσαι ο και πάρει απόφαση. Ότι τον κόλιο θα το πούμε Νίκος αυτή την, την, απόφαση την υλοποιήσαμε. Ε, και άλλα τέτοια σημεία. Σε διάφορα σημεία δηλαδή μπαίνανε, Ήταν πέντε λουλούδια, μάθαμε ένα μνημείο και φτάσαμε σιγά σιγά και να έχουμε χαρτογραφήσει όπω είπατε, αλλά και να έχουμε βρει. Για παράδειγμα, η τελευταία φορά τώρα που πήγαμε και κατεβάσαμε το κανόνι του Δημοκρατικού Σατού. Ξέραμε χρόνια ότι κάπου εκεί υπάρχει ένα κανόνι και τα λοιπά. Μα το λέγανε Μπόσχη, του ε, Γίνανε 7 αποστολέ ορειβατικέ πεζοπορικέ, θα έλεγα σκληρέ μάλιστα, όπω λε, μέχρι τελικά που ένα βοσκό από την περιοχή που ήξερε ότι εμεί το ψάχνουμε και τα λοιπά, μα πήρε τηλέφωνο και λέει: Εδώ είναι. Και έγινε μια ωραία εξαιρετική αποστολή 30 ανθρώπων. Και κυριολεκτικά ένα αντικείμενο βάρου 500 κιλών, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι σημαίνει, 500 κιλά, μισό τόνο δηλαδή, σύρθηκε από τι 9 το πρωί μέχρι τι 4 το απόγευμα πάνω σε απίθανα σκληρά μονοπάτια μέχρι να κατέβει και να πάρει τη θέση του στο, στο μουσείο και μνημείο ταυτόχρονα που είναι στη Θεοτόκο γιατί σε αυτή την περιοχή ανήκει αυτό το κομμάτι. Ε, να ήθελα δηλαδή να πω πραγματικά είναι λίγο δύσκολο να μπορέσει να πεις βήμα-βήμα όλα αυτά τα χρόνια τι έγινε. Για παράδειγμα έχουμε πάει στην Φλόρινα σε ανήποτε εποχή τότε που λέγαμε τους επιζώντες. Μας έχουν πει κάπου ότι είναι ο Λάκος που είναι θαμμένοι οι μαχητές. Και βγαίνει ξαφνικά από ένα σπίτι, δεν ξέρουμε πού είναι όμω, από ένα σπίτι ένα άνθρωπο και λέει: Με λένε Σταύρο, ψάχνετε για του νεκρού. Λε και επειδή τον κόσμο, είδε σημαίε ναι, 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 Και μα λέει αυτό το χωράφι. Κοιτάμε γύρω γύρω, ήταν το μοναδικό χέρσο. Όλα τα λαχτισμένα γύρω, αυτό ήταν. Και εκεί καταλάβαμε τι έγινε. Και ήταν άλλο ένα ενοχομιστικό κρυφό. Δεν το λέγει δηλαδή κανεί, α πούμε. Δηλαδή έχουμε πραγματικά. Αν πατά ουσιαστικά πάνω σε βήματα ε, που, νο, που, πιθανολογείς πιθανολογεί ότι εκεί έχει συμβεί, ναι. γιατί ξέρει. Δεν ξέρει ακριβώ που είναι. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένα άνθρωπο ναι, ναι, και σου λέει: Ναι, είναι εδώ. Να σα πω: Είναι εξαιρετικό. Αν πάτε στη Θεοτόκο και στη Φλόρινα και τώρα στην Καλιθέα και τώρα στον Κότα, αυτέ οι πλάκε με τα ονόματα, εκτό από τα ονόματα, περιγράφουν και μια γεωγραφία. Δηλαδή, δεν υπάρχει χωριό στην περιοχή που να μην έχει δώσει δεκάδε αγωνιστέ mm -hmm. σε αυτόν τον αγώνα. Okay. Και αυτά τα χωριά υπάρχουν εκεί. Αυτό έχει μια σημασία την εξή. Ότι τα χωριά που για πολλού και διάφορου λόγου μείναν στη σιωπή όλα αυτά τα χρόνια και δεν μιλάγανε, με το που βλέπουν ότι κάποιο ενδιαφέρεται και βλέπει, α πούμε, γαργάλα, αϊτομιλίτσα, το όνομα του θείου, του μπαμπάτου, του παππού του, Ζούκο, ολόκληρη οικογένεια, Μαι. το κεφαλοχώρι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπαίνουν σε μια άμεση κίνηση. Ε, ξαναλέω, δεν είναι όλοι ε, που είναι φίλα προ κείμενο στον Κουκουέ σήμερα, Μπορεί να ήταν παλιά, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ακολουθήσει άλλου δρόμου. Και όμω του βλέπει, είναι εξαιρετικά συγκινητικοί. Δηλαδή, νιώθουμε όταν πάμε απάνω, σαν να είναι το κάθε χωριό το χωριό μα. Mm -hmm. Τόσο πολύ δηλαδή, που θα κοιμηθεί, που θα φας, που να φιλοξενηθεί, που να σε οδηγήσουν. Δεν είναι απλό πράγμα να βγει πέρα σαν να ψάχνεις, να ψάχνει, να βρει στο πουθενά τώρα. Για παράδειγμα, θυμάμαι στο γράμμο, ένα από τα πρώτα πράγματα που μάθαμε ήταν όταν βλέπουμε ένα λούκι. Με, χορτά, με, χορτάρια, δηλαδή βλέπεις καμικά εκεί στο γυμνό ασταλπικό μια γραμμή από λουλούδια που πήγαινε ζικ-ζακ. Και μας λέει ένας, ξέρεις αυτό γιατί είναι έτσι. Είναι, λέει ότι είναι λίγο χαράκωμα. Και επειδή είναι αφράτο το χώμα λέει, βγαίνουν τα λουλούδια. Δηλαδή, εδώ είναι τα χαράκωματα, λέει του Βουσουέ, εδώ από κάτω είναι νεκροί Οπότε ξαφνικά πατάσε, ε, ξέρεις, φοβάσαι, λες, που πατάω τώρα, τι είναι εδώ. Καταλαβες. Είναι τέτοια πράγματα. Έχει ξέρω, εγώ θυμάμαι στο Βίτσι πάλι, στο Μαλυμάδι. Πηγαίναμε και ξαφνικά ένα σύντροφο γιατρό που είχαμε μαζί σταματάει, βάζει τι φωνέ, κάνει έτσι και τραβάει ένα κόκκαλο, Ανθρώπινο κόκκαλο, Μαχητή. Άλλη πεζοπορική διαδρομή με άσχετο με το κόμμα σύντροφο, φίλου πούμε, στο, στο Τσάρνο. Βρισκόμαστε ξαφνικά σε ένα μέρο που δεν περπαταγεί, ήμασταν και παλαβοί, πηγαίναμε σε μέρη που δεν περπατιόντουσαν, α πούμε. Βρίσκουμε ένα κρανίο ανθρώπου. Και αρχίζει αυτό ο άνθρωπο, ο συνοριβάτη, α πούμε, να φαντάζεται, γιατί είχαμε κάνει κουβέντα γιατί πάρουν, για την απάντη, κλπ. Αυτή τη σκηνή, πώ πρέπει να πάρουν, πώ σκοτώνεται, yeah. πώ. Και μένει ο άνθρωπο εκεί, μνημείο, στον Πίκοβιτ, το ίδιο. Δηλαδή τα ευρήματα περπατώντα και πάνω τεράστια. Και αυτό που κάνει το κόμμα είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή να αποδοθεί τιμή σε αυτού του συντρόφου που πάλεψαν, πάλεψαν σκληρά σε έναν εξαιρετικά δύσκολο αγώνα. Ένα αγώνα όμω που. Πώς να το πούμε, τα, τα αποτελέσματά του μπορούμε να το πούμε, τα βλέπουμε σήμερα. Ξέρετε, βλέπετε ας πούμε τι, ε, τα προβλήματα που έχει το πολιτικό σύστημα, δηλαδή δεν έχουμε αντιπολίσεις, κλπ. Απέναντι τι έχουν, έχουν ένα εξαιρετικά σοβαρό ταξικό εργατικό κίνημα. Σκέφτεστε ότι αυτό το κίνημα είναι αποτέλεσμα ακριβώς της υπαξιεράς του ΚΚΕ με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει. Θέλω να σε ρωτήσω, Θανάση, κάτι σε σχέση με αυτό, γιατί ακούω η αφήγηση είναι συγκλονιστική σε ένα άνθρωπο που το έχει ζήσει αυτό σχεδόν από το πρώτο βήμα που έχει ξεκινήσει μέχρι και σήμερα. Ε, δεν είσαι μόνο εσύ, είναι πάρα πολλοί σύντροφοι που ασχολούνται με αυτό. Ε, θέλω να ρωτήσω στι συζητήσει ρε παιδού μεταξύ σα, όταν ανακαλύπτεται κάτι, βρίσκεται κάτι, ε, Περνάει καθόλου από το μυαλό σα αυτή η εικόνα του μνημείου που θα στηθεί μετά από 50 χρόνια. Ποιο θα πηγαίνει εκεί, σε μια συγκυρία. Γιατί το ρωτάω αυτό, Σε μια συγκυρία που γίνεται συντονισμένη προσπάθεια όχι μόνο να συκοφαντηθεί το κουκουέ, να που αναπτύσσεται το αντικομουνισμό κτλ. Αλλά να θαυτεί η ιστορία του κινήματο στη χώρα. Ξέρεις, ε, καλά, και θα σου πω κάτι του κόμματο. Πρώτον, έτσι. να πούμε ότι όταν πάμε εκεί πάνω και συναντάμε οτιδήποτε, έχει πολύ κλάμα. Mm. Και δεν είναι κλάμα, ξέρει. Ε, είναι κλάμα βαθύ, συγκεκριτικό, ε, Είναι συγκλονιστικό, σα λέω. Το να μπορεί να, να, ξαφνικά να φουντώσει μέσα αυτό που διαβάζει το κείμενο, να το δει στον χώρο που γίνεται. Ένα. Δεύτερον, ε, νομίζω ότι Παρότι είναι αυτό σωστό που λε, ότι υπάρχει μεγάλη επίθεση και τα λοιπά κλπ. Πιστεύω ότι αυτό που έχει συμβεί εκεί πέρα πάνω στα βουνά έχει φτιάξει κάτι τόσο στέρεο και τόσο στενά δεμένο με τον κόσμο τη περιοχή που δεν μπορούν να το σβήσουν. Α πούμε, παράδειγμα: Στη Φλόρινα το μνημείο είναι το μνημείο του Μακρύ, το οποίο είναι ένα συγκλονιστικό μνημείο. Αυτό έγινε το πόσιμο πια για τη Φλόρινα. Mm. Η Φλόρινα του Καντιώτη, η Φλόρινα που δεν τολμούσε να πει όχι τη mm. αριστερό γενικά. Ε, έχει κάνει σημεία αναφορά αυτό το μνημείο. Στο κεφαλοχώρη, το μνημείο είναι το πόσμο για την περιοχή. Η Θεοτόκος μέσα στον κεντρικό δρόμο τη Κόνιτσα ε, προ Νεστόριο είναι το πόσμο. Σταματάει ο κόσμο, το... δηλαδή δεν είναι να χτυπηθεί ενό σαν χώρο. Αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι ότι μέσα από όλο αυτό το κουκουέ με τα μνημεία αυτά ε, ενίσχυσε τρομακτικά τη μνήμη, τη ζωντανή μνήμη του λαού. Η οποία ήταν από κάτω, δεν... το ζούσαν εμένα, αλλά δεν το εκφράζαν. Τώρα πια νιώθουν περηφάνεια για αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή, ξέρετε, αν δεν το δείτε στην πράξη, δεν το καταλαβαίνετε. Το Νεστόριο ήταν μια περιοχή που θα έλεγε άλλωστε είναι δεξί. Εμεί πήγαμε και αναδείξαμε και μια πραγματικότητα. Ότι εκεί το Νεστόριο έχει δώσει εκατοντάδε νεκρού στον αγώνα. Φτιάχτηκε το μουσείο. Ε, μπήκαν τα ονόματα, οι πλάκε απ' έξω. Περνάει στην αρχή, πέρα το χωριό, και άρχισε να βλέπει του δικού του. Μετά άρχισε να έχει την Καστοριά. Μετά άρχισαν διάφοροι σύλλογοι κτλ. Αποστολέ από το κόμμα. απήξε μια ζωή το χωριό όλε τι εποχέ του χρόνου που δεν την είχε. Mm. Το ίδιο σημαίνει για το κεφαλοχώρι, το ίδιο σημαίνει σαν το μιλίτσα. Οπουδήποτε ανοίξαμε το κεφάλαιο αυτό, άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα προ το θετικό. Λοιπόν, να ανοίξουμε, θα μια μικρή παρένθεση γιατί αυτό που ανέφερε πριν θα το συζητήσουμε και στο τέλο τη κουβέντα μα. Τι τελευταίε μέρε γίνονται κάποιε, δεν ξέρω να το πω, περίεργε α το πούμε, εργασίε στο γράμμο που έχουν μετατρέψει σε κρανίου τόπο την παρθένα και πανέμορφη πλευρά του βουνού. Το ΚΚΕ έχει κάνει μία σειρά παρεμβάσει στη Βουλή, στην περιφέρεια αλλά και επί τόπου στα γύρω χωριά τη περιοχή με κινητοποίηση και χαρακτηρίζει έγκλημα αυτέ τι παρεμβάσει. Τι ουρέ έχει αυτή η εξέλιξη, Ποιοι φαίνεται να είναι εκεί οι σχεδιασμοί, Απάντηση στο ποιοι είναι ακριβώ οι mm -hmm. δεν θα σα δώσω, γιατί κάθε μέρα έχουμε και ένα καινούργιο επιχείρημα, αστείο βέβαια, αλλά επιχείρημα. Όμω εδώ πρέπει να πούμε το, το εξή για να το ξεκαθαρίσουμε: Αυτό συμβαίνει σε μια περιοχή που είναι νατούρα είναι απόλυτα προστατευόμενη, mm -hmm. ακόμα και στρατιωτικέ ε, ε, κινήσει αν πρέπει να γίνουν για, για παρεμβάσει. Είναι απόλυτο ο νόμο στο κοινό σημείο, πρέπει να πάρει άδεια έγκριση ειδική για να γίνει. Το λέω αυτό για να φύγει από τη μέση, το κομμάτι αν είναι του στρατού ή όχι. Ε, Δεύτερον. Πάλι θα σε δω με τα προηγούμενα. Δεν είναι θέμα ακριβώ περιβαλλοντικό μόνο. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια, να σου το πω αλλιώ, μέχρι το 94-95 ο γράμμος ήταν περίπου απάτητο. Μια ομάδα ρευματική ανέβαινε κάποτε για να κάνει προπόνηση, για έβερε επειδή πιάνει πολλού πάγου κλπ. Από τότε μέχρι σήμερα, το άνοιγμα μονοπατιών, η παρουσίαση που κάναμε, ταξιδιωτικό οδηγό, όλα αυτά έχουν φτάσει στο σημείο εκατοντάδε ορειβάτε, πεζοπόροι, εκδρομικοί σύλλογοι κτλ. να οργανώνουν εκδρομέ σε όλε αυτέ τι περιοχέ. Όχι για την ιστορία του Δουσουέ, αλλά με αφορμή και την ιστορία του Δουσουέ. Ε, ανοίξαμε δρόμου εκεί πέρα πάνω. Δρόμου εννοώ η εισαγωγικά, καταλάβετε, το να περπατάμε ναι, στα ναι, μονοπάτια. Ναι, τα αναδείξαμε κτλ. Σε όλο αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα έρχεται ξαφνικά μία μπολτόζα από ένα χωριό τη Γράμουσα και μία μπολτόζα από το Πλικάτι ανεβαίνουνε και αρχίζουν και οργώνουν να ανοίγουν τέσσερα μέτρα πλάτο δρόμο στο πουθενά στην αλπική ζώνη, τα μονοπάτια τα καταστρέφουν, τα εξαφανίζουν. Αν δείτε αφήνε τι συγκλονιστικέ. Εκεί που βλέπει ένα σημάδι ορειβατικό στο πλάι, στο 20 πόντου στο μονοπάτι, έχει κατέβει δύο μέτρα κάτω στη σκύρτση. Λοιπόν, έπεσε ένα συναγερμό. Πάλι, πάλι το πάνη τη περιοχή μα ειδοποίησαν και μα είπαν: Γιατί γίνεται πάνω στο βουνό. Είναι χαρακτηριστικό, λέγει ο ένα ε, τσοπάνη απάνω, Είμαι από κάτω χαμηλά, είναι κοντά 200-300 μέτρα με το κοπάδι του και του έρχονται βράχια. Μάλιστα. Και βγαίνει απάνω να δει από πού προχωρούν τα βράχια. Τι έγινε, σεισμό. Και δεν μια πολτόζα να σκάψει το βουνό. Για να ενκρυπτό, έτσι. Η μία μεριά ήταν από την περιφέρεια, η πολτόζα, την άλλη από το στρατό. Είπαν απίθανα πράγματα. Η men, ο στρατό είπε για να ενώσουμε δύο χωριά τη γράμμουσα με την Αϊτομιλίτσα. Ε, Καμία σχέση. Η πολτόζα κινήθηκε προ εντό άλλη περιοχή του βουνού. Από το είπανε το κάνουμε γιατί ήταν παλιό δρόμο και πρέπει να τον ανοίξουμε να γίνουμε το χρειάζεται ο στρατό. Ο στρατό απαντάει δεν ήταν δικό μα. Εμεί Μα είπε η περιφέρεια το κάνουμε και τα λοιπά. Να μην τα πολυλογούμε. Mm -hmm. Στην πράξη έχει βγει ότι παραστατιωτικέ ομάδε που θέλουν να συντηρήσουν γιορτέ μίσου σε ένα συγκεκριμένο σημείο του βουνού, στον Κέσο δηλαδή, που έχουν και ένα μνημείο εκεί παραπάνω, και παρεκκλησιαστικέ επίση που συνδέονται στενά μεταξύ του, είναι πίσω από αυτήν την ιστορία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι βέβαια είναι ότι υπάρχουν πολλά λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψη και ο Περιφερειάρχη, σου λέει, Ευκαιρία, τι θέλετε εσεί εκεί πέρα πάνω, δρόμο, τέσσερα μέτρα. Πάρτε. 25.000, ναι, ναι. η, η μία πολιτόζα, ξέρω εγώ. 25.000. Ανοίξανε ένα. Το θέμα είναι, το βουνό το καταστρέφουν. Άγρια. Και ξέρετε κάτι, αυτό έχει και αρνητικέ επιπτώσει για τον κόσμο. Του λένε παραμύθια, θα περνάνε ο κόσμο, θα περνάνε δηλαδή δέκα γουρούνε που λέμε τα, τα, τα ναι. Γιατί μόνο αυτή μπορούν να πάνε σχεδόν τα το, το υψόμετρο, Έτσι, αν περάσουν ποτέ, ποτέ, δεν θα περάσουν. Γιατί το βουνό, ο γράμμο περπατάει, τρέχει, πέφτει, έχει κατολιστεί τα λοιπά. Δεν κρατιέται εύκολα δρόμο. Ναι. Ανοίξανε μια πληγή στο βουνό, την οποία θα χρειαστεί κάθε χρόνο να δίνουν πάρα, πάρα πολλά λεφτά, μόνο και μόνο για να τη συντηρήσουν σε αυτή την κατάσταση που είναι. Το βουνό θα πάρει πάλι το χώρο του. Λοιπόν, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ ποια είναι, υποψιαζόμαστε, είμαστε περίπου βέβαιοι ότι είναι αυτό ο λόγο που το κάνουν. Mm -hmm. Τρώνε φράγκα δηλαδή από μια μεριά και ικανοποιούν επιδιώξει από την άλλη παράξενε. Γράψαμε ένα στο σενάριο στο Ριζοσπάστη που αφορά το γεγονό ότι μας η μεριά τη γράμμου σα έχει μια μεγάλη κίνηση και η από εδώ μεριά τη Επίρου για πολλού και λόγου δεν έχει καθόλου κίνηση και έχει να κάνει και με αυτά τα στοιχεία. Mm -hmm. Δηλαδή, όταν mm. πα σε ένα μέρο και σε αντιμετωπίζουν σαν ξένο, σαν εχθρό, γιατί εσύ θέλω να πάω να δω που είναι οι αντάρτε. Και σου λέει, Ποια Από στον Κέσο που είναι το δικό μα το μνημείο, εκεί που το ψήμα, ένα αξιωματικό εν ενεργεία. Του αδού βγήκε σήμερα στο Facebook και είπε, Ναι, ρε, το κάνουμε για το μνημείο στον Κέσο, ρε, γιατί εκεί πέρα οι προδότε, οι κομμουνιστέ, τα γράφει δημόσια με το όνομά του. δηλαδή δεν κρύβονται, πώ το λένε. Ναι, 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 έχουν ξεφύγει εκεί με όλη αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι και εδώ πάλι τα χωριά το πήραν πάνω του. Το πήραν πάνω είναι εξαιρετικό, δηλαδή το τι κινητοποίηση υπάρχει στην περιοχή, να σταματήσει από το έγκλημα. Σε σημείο, σα λέω, που είναι υποχρεωμένο πια ο Καχρημάνη, ο Περιφερειάκη που το έχει κινήσει αυτό, να βγάζει κάθε μέρα και κάτι απίθανο. Σήμερα, προχθέ, εμφανίσανε κάποιον αξιωματικό, μια υπηρεσία που δεν ήξερε κανεί ότι υπάρχει, μάλιστα είναι πολιτική προστασία, που είπε ότι ναι, μωρέ, τελικά μα εξυπηρετεί και εμά αυτό ο δρόμο. Κανεί δεν λέει όμω ότι εμεί το θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ο που λέει και μάλιστα με ποιον επιχείρημα του Καχαριμάνη. Δικό μου είναι το βουνό, τι θέλω να κάνω. Μάλιστα. Ε, λοιπόν, το βουνό δεν είναι δικό του. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, θέλω να κλείσουμε το εξή. Ανέφερε πριν κάποια πράγματα, αλλά θέλω να σταθούμε λίγο περισσότερο. Όλη αυτή η δραστηριότητα του, του Κουκουέ. Τι αντίκτυπο έχει στα χωριά τη περιοχή και του κατοίκου. Κάθε χωριό πια ε, έχει βγάλει στον αφρό την ιστορία του. Την ιστορία που για πολλά πολλά χρόνια την κρατάει μένει από το φόβο, να σου το πω αλλιώ. Εκεί πέρα πάνω, μέχρι το 95, για να πα στα χωριά, έπρεπε να πα από την ασφάλεια στα Γιάννενα ή στην Καστοριά ή στη Φλόρινα, να πάρει μια ειδική άδεια για να μπει στην περίφημα να πρέπει 30 χιλιόμετρα κοντά στα σύνορα. Αυτό δεν υπάρχει πια. Και όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά ο κόσμο αρχίζει. Δηλαδή, δεν θέλω να πω. Να είναι και σιωπή, όπω καταλαβαίνετε γύρω από όλα αυτά. Λευε. Ο κόσμο πια μιλάει για την ιστορία του. Μιλάει. Δηλαδή, πα με στον μπούφι στο χωριό, και ξαφνικά στον τοίχο του σχολείου βλέπει ένα ωραίο σφυροδρέπανο, κουκουέ, που είναι 80 χρόνια πίσω σύνθημα. Πα στο ταχυδρομείο, στον Άγιο Γερμανό, να είσαι πατήρια στο χωρί. Βρήκαν το σφυροδρέπανο χαραγμένο πάνω στι πέτρε και δεν, όχι μόνο δεν το κατασέψανε, το λουστράρανε και βάλανε και, βάλανε και <laughs> πλαστική επιφάνεια μπροστά, ώστε να μείνει ναι. το ταχυδρομείο. Λέω, πάω στο ταχυδρομείο. Όπου και να πα, ε, πάστε στο Βροντερό, το πιο απομονωμένο χωριό. Υπάρχει εκεί η πρωτομή του Κόκαλη, που ήταν επικεφαλή τη υγειονομική υπηρεσία του ΣΟΕ. Ε, υπάρχει ένα κόσμο που πήγε αυτό. Πα στον Πιξό, ένα χωριό που δεν υπάρχει πια. Ήταν δύο άνθρωποι, και μετά τον Εφήλιο το ξηρίσανε. Πήραν και την πέτρα ακόμα από το χωριό, να μην υπάρχει ίχνο δηλαδή ότι υπήρχε εκεί πέρα. Ήταν μεγάλο κέντρο του αγώνα. Και εκεί στήσαμε το μνημείο για τι γυναίκε, γιατί γίνει συνδιάσκεψη. Όπου και να πάμε στην περιοχή. Νομίζω ότι ο αντίκτυπο είναι θετικό και το αγκάλιασμα από τον κόσμο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αυτό είναι σίγουρο. Θανάση, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ κοντά μα και αποδέχτηκε και την πρόσκληση να μιλήσουμε. Ε, θεωρώ ότι πολλά από αυτά που είπαμε, είπαμε λίγα θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για όλο αυτό το πράγμα και εντάξει θα νομίζω ότι είναι έτσι η κατάσταση που θα χρειαστεί να ξανακουβεντιάσουμε για αυτά. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω να θυμίσουμε ότι την Κυριακή είναι οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος 27 Οκτωβρίου, δύο νέα μνημεία πάλι του Δημοκρατικού Στρατού, Φλόρινα Καστοριά. Έτσι λοιπόν. Ε, φίλες και φίλοι, εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και Ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσει.